Λοιπόν, αδερφέ μου αγαπημένα, σας έχω έναν έρωτα ο οποίος είναι φρέσκος. Φρέσκο το μάθαμε εμείς, δεν ξέρουμε πόσο καιρό ή αν μετράει καιρό. Μιλάμε για το κορίτσι που έσβησε την Ολυμπιακή Φλόγα στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Αυτά ακριβώς είναι τα πλάνα. Το κοριτσάκι αυτό τότε ήταν 10 ετών. Και άναψε τη φλόγα του Πετρετζίκη. Μπορεί να έσβησε τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά από ό,τι φαίνεται, τα λες πολύ καλά. Άναψε τη φλόγα του μάγειρα Άκη Πετρετζίκη, λοιπόν. Αυτή η φωτογραφία. Oh. Στα αριστερά, ο Άκης Πετρετζίκης. Δεξιά, η Φωτεινή Παπαλαιονίδου. Πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι γύρω στα 25 από ό,τι μπορώ να καταλάβω, γιατί αποφύτησε και από το Πανεπιστήμιο των Πατρών στο τμήμα της βιολογίας πριν από λίγες μόνο εβδομάδες, άρα εκεί κοντά την κόβω να είναι. Ωραία. Είναι και οι δύο νέα παιδιά. Με τις φωτογραφίες που είδαμε λίγο πριν, έτσι στην ουσία επισημοποίησαν, ανακοίνωσαν τη σχέση τους με κοινές φωτογραφίες, τις οποίες ανέβασε. Αυτά τα πλάνα εδώ, από πού είναι που τη βλέπουμε από την κοπέλα? Αυτά τα πλάνα είναι από εκπομπή στην οποία, όπως βλέπεις, ακολουθεί την καθημερινότητά της στο τμήμα της βιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί είναι βιολόγος η Φωτεινή, επιστήμον. Σου λέω, πριν από λίγες εβδομάδες μόλις πήρε και το πτυχίο της, ανέβασε και φωτογραφίες από την ορκομοσία της. Είναι μια κούκλα και σήμερα και τότε, γιατί τότε ήταν πραγματικά όλοι για αυτήν μιλάγαμε, για το κοριτσάκι που έκανε και έσβησε έτσι η φλόγα. Άναψε τώρα μια άλλη φλόγα όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Άκης Πετρετζίκης και Φωτεινή Παπαλαιονιδοπούλου κάνουν διακοπές μαζί. Και αυτή ακριβώς είναι η φωτογραφία που ανέβασε η Φωτεινή πριν από μόλις λίγες ημέρες, νομίζω προχθές, και έγινε η μεγάλη, ξέρεις, η μεγάλη αποκάλυψη. Η αποκάλυψη. Ότι είναι μαζί, αυτή ήταν η πρώτη, ακολούθησαν μετά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες, που είναι πάλι μαζί, σε μια βαρκούλα, εδώ βλέπετε, κάνουν τις διακοπές τους. Ρωματζάβα. Ακολούθησαν κι άλλες. Και από κάτω τα σχόλια, θέλω να σας πω. Στο δικό της προφίλ, είπες, την Αφλό. Στο δικό της προφίλ, ναι, στο Instagram, Φωτεινή Παπαλαιονιδοπούλου, Φωτεινή Παπαλαίων. Αυτή της ανέβασε τις φωτογραφίες και από κάτω τα σχόλια ήταν τι ωραίο ζευγάρι που είστε και τι ωραία που να περνάτε, να σας έχει Παναγιά καλά, γιατί αυτές τις φωτογραφίες τις ανέβασε χθες, ανήμερα 15 Αυγούστου. Ήταν οι πρώτες ουσιαστικά φωτογραφίες. Οι πρώτες, ναι. Δεν είχαμε ιδέα ότι ο Άκης Πετρετζίκης είναι ξανά ερωτευμένος ή ότι κάτι τρέχει στη ζωή του. Τώρα το μάθαμε, γι' αυτό και δεν ξέρω αν είναι καλοκαιρινός ο έρωτας ή αν είναι κάτι που μετράει καιρό. Όμως. Υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια για αυτή τη σχέση, η οποία ενδεχομένως και να αλλάξει όλες τις ισορροπίες, κυρίες και κύριοι. Oh. Αποκάλυψη σοκ. Αποκάλυψη σοκ. Θες το. Ο Άκης Πετρετζίκης δεν ακολουθεί στο Instagram τη Φωτεινή Παπαλαιονιδοπούλου. Τι λες! Δεν ακολουθεί την κοπέλα του στο Instagram. Το βλέπετε εδώ, αυτό είναι το στιγμιότυπο. Στους ακόλουθους της Φωτεινής δεν υπάρχει πουθενά ο Άκης Πετρετζίκης. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Βρε Αγίτη, μπήκες στο Instagram της κοπέλας, στο λογαριασμό της και έψαχνε τέτοια πράγματα. Βρε κουτσομπόλι. Δεν θυμάσαι που λέγαμε προχθές ότι είχε βάλει η Βάσο Λασκαράκη όταν είχε ανεβάσει το σύντροφό της αποσιοποιητικά και είχε γράψει αυτός. Αυτά τα σημεία στίξης και αυτές οι μικρές διαφορές κάνουν, σου λέει, τη διαφορά στις μέρες μας. Δεν είναι, παιδιά, σας λέει τώρα αυτό το πράγμα. Είναι αυτά, ρε παιδιά, και το άλλο με το like προχθές. Μπορεί να έφτιαξε τώρα λογαριασμό η κοπέλα. Άρα. Όχι, ρε. Και να μην το πήρε χαμπάρι. Συγγνώμη, εγώ. Μα δεν γίνεται τώρα να είναι ζευγάρι και να μην την ακολουθεί. Δεν ξέρουμε πώ θα γίνει. Να φοβόμαστε που κάνουμε like και που όχι. Εγώ μια πρωί μου την είχαν μπλοκαρισμένη και είμαστε μαζί. Γιατί είναι αλήθεια. Έτσι. Περίμενε, είχε μια πρωί σου μπλοκαρισμένη και ούσα ζευγάρι με αυτήν. Δεν την ακολούθησε ποτέ. Όχι, μετά ρε παιδί μου, σε ένα καβγά ήταν μπλοκαρισμένη, τα βρήκαμε και την άφησα εκεί. Μπλοκαρισμένη, μπράβο. Και καλά δεν σου έλεγε, έλα βρε αγάπη μου να δούμε ξανά τις φωτογραφίες μας μαζί, κάνε μου ένα like. Τι της έλεγες εσύ? Όχι, όχι, ήταν καλύτερα έτσι. Ήταν καλύτερα. Άρα μπορεί ο Άκης να μην ξέρει ότι έχει ανεβάσει τρεις μέχρι τώρα φωτογραφίες μαζί του. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αν και να σου πει. Τον έχει κάνει tag, τον έκανε tag. Δεν τον έχει. Από ό,τι θυμάμαι δεν τον έχει κάνει tag. Μπαίνω να ακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Αυτά τα δύο παιδιά να έρθουν κάποια στιγμή, 10 λεπτά για του όλου, πώ λειτουργεί το Instagram, δεν είναι τίποτα. Πώς κάνεις follow, tag. Πώς την ακολουθώ την κοπέλα? Να ανεβάσει την κοπέλα ο Άκης, αυτός κάνει ένα follower, ξέρεις. Αυτό ρε παιδί μου. Αλλά τελικά τον ανέβασε αυτή, αυτός δεν την ακολουθεί, αυτή δεν τον έκανε tag, αλλά με κάποιο τρόπο εμείς το βρήκαμε. Δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο να τους καλέσουμε σε ένα φωτεινή. Πώς την είπες την κοπέλα στο Instagram? Φωτεινή Παπαλαίων. Το Φωτεινή πώς το γράφει? Φωτή με εψιλον γιώτα, κατ' ο Παύλα Παπαλαίων. Παπα.
Δεν θα τον έχει κάνει tag, εσύ που έχει και live. Αν τι θα κάνω, μισό λεπτό. Φωτεινή Παπαλαιονάτη. Και δεν τη έχει κάνει φυσικά like ούτε στις φωτογραφίες. Καλέ, δύο φωτογραφίες. Δεν το ξέρει, καλέ. Δεν ξέρει ότι ανέβηκαν οι φωτογραφίες. Το λέω εγώ. Όχι. Δεν τον έχει κάνει tag. Δεν τον έχει κάνει. Και λέει από κάτω σε αυτή τη φωτογραφία που είναι στην παρκάδα. Ας είναι η Παναγίτσα μας ο οδηγός στη ζωή όλων μας. Χρόνια πολλά. Όλοι χαρούμενοι και αγαπημένοι. Μα πάνω απ' όλα αγαπημένοι. Και ένα λουλουδάκι. Να πω κάτι. Αυτές οι δύο φωτογραφίες είναι όλες και όλες, Ντάφλο. Ναι, είναι η πρώτη που είναι όρθιοι. Η πρώτη που είναι όρθιοι είναι. Ναι. Δεν φανερώνω ότι είναι. Έχει μαζί. Τρεις καρδούλες. Να το πώς. Τρεις καρδούλες. Τρεις, όχι δύο. Χωρίς τάκ, παιδιά. Το στήσιμο είναι. Δεν το πιστεύετε. Βρήκα τον Άκη Πετρετζίκη, τον διάσημο μάγειρα, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Άκουσε με να δεις. Γιατί από κάτω τη λέγανε και καλά ποιος είναι και καλά που τον βρήκες. Και λέει, πέρασα λέει τυχαία και το βγάλαμε μια φωτογραφία. Ορίστε, να το. Αλλά θα σου πω τώρα. Αυτή η φωτογραφία η πρώτη. Μετά που είναι στην παρκάδα όμως. Μην είναι μοντάζ. Το κεφάλι εφάπτεται στο κορμί, σωστά, του Άκη. Εδώ πώς το βλέπεις, να μην εφάπτεται, δες το. Αυτές οι φωτογραφίες τώρα, παιδιά, είναι διαφορετικές. Εμένα επιτρέψτε μου πάντως να κρατάμε, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Εγώ γιατί... λέω, Κωνσταντίνε μου, να μην κρατήσουμε καθόλου καλάθι. Ας μην κρατήσουμε τίποτα, ναι. Τίποτα. Μήπως είναι κολλητή. Ακάλαθι. Θα καλέσουμε τον μάγειρα εδώ για να μας μαγειρέψει. Τέλος και θα πάντων. Μας θα παρακολουθείς, Κωνσταντίνε, εσύ στο Instagram επισταμένος, κάθε ζευγάρι, κάθε celebrity. Θα βλέπεις τους followers, θα βλέπεις τα like που ούτως ή άλλως το κάνεις, ε. Έτσι κι αλλιώς. Παιδιά, πραγματικά είμαι αυτός, αλλά πραγματικά, επειδή πολλά έχουν ακούσει τα μάτια μου, για να μην μας πει κανείς τίποτα πάλι άλλο, το λέμε για πλάκα, παιδιά μου. Ναι, ναι, ότι για δηλαδή, πλάκα, βέβαια. Ότι προφανώς. Δηλαδή δεν ακολουθεί ο Άκης στη Φωτεινή δεν σημαίνει και κάτι, το λέμε για πλάκα. Καλά, εντάξει, είναι ήδη πλάκας, βεβαίως. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Δύο φιλιά. Φιλάκια κι εγώ. Πολλά φιλιά.